Η συνάντηση εδώ γίνεται με όλα τα μέλη τα οποία έχουν ανακοινωθεί της παραταξεώς μας, της Δημοτικής Παράταξης Νέα Δράση Νέος Δήμος, και σκοπό έχει, πέρα το γεγονότος ότι θα πρέπει να δούμε να αρχίσουμε πλέον να βγαίνουμε έξω, να μιλάμε με τον κόσμο, να πούμε και το πρόγραμμά μας. Θέλω να ακούσω, τουλάχιστον σαν επικεφαλής της παρατάξεως, τους προβληματισμούς, αλλά και γενικότερα τις αγωνίες που έχουν τα νέα παιδιά, τα νέα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδρομή, ώστε να μπορέσουμε να το καταγράψουμε. Όλα αυτά τα άτομα, όπως τα είδατε, είναι από όλες τις επαγγελματικές τάξεις, είναι από όλες τις επαγγελματικούς χώρους και είναι νέοι άνθρωποι, αλλά και παλαιότεροι, οι οποίοι έχουν ζήσει τα προβλήματα της Μυτιλήνης, γενικότερα του Δήμου μας. Προέρχονται και από τον αγροτικό χώρο, προέρχονται και από τον επαγγελματικό χώρο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα άρτιο πρόγραμμα και να μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες του Δήμου ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε επιτέλους αυτό το Δήμο, μπορούμε να φτάσουμε μπροστά, να προχωρήσουμε, να έχουμε ένα καινοτόμο Δήμο και να πάρουν και μια ζωή τα χωριά μας. Τα χωριά τα οποία βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, δυστυχώς ευθύνουν. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι έχουν πάει στα χωριά μας και έχουν δει τα πολύ όμορφα αρχοντικά, τις πολύ όμορφες γειτονιές, οι οποίες πλέον δεν ήταν όπως ήταν παλιά, και αυτό τουλάχιστον με θλίβει. Όταν μαζευτήκαμε όλοι αυτοί οι φίλοι, όλοι αυτοί οι συναγωνιστές και είπαμε ότι τι πρέπει να κάνουμε, είπαμε να κάνουμε επιτέλους μια νέα δράση, για να πάμε για ένα νέο Δήμο. Άρα αυτόματα, όπως καθόμασταν, είπαμε αυτό είναι ένα μότο το οποίο πραγματικά εκφράζει αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε. Πάντα πιστεύω στην συνένεση, στη συνέργεια, στη συνεργασία. Αυτή η πενταετία είναι η πολύ κρίσιμη για το Δήμο, αλλά και για την περιφέρεια. Είναι μια πενταετία η οποία θα χαρακτηρίσει το άμεσο μέλλον του Δήμου μας. Οπότε πρέπει να είμαστε ενεργοί, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, με πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στην πορεία, ώστε να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως. Ο κόσμος όλος εδώ πέρα που μιλάω, της Λέσβου και του Δήμου Μυτιλήνης, αλλά και της Δυτικής Λέσβου, είναι από φύση του αισιόδοξος. Έχουμε αυτή την κρίνια που έχουμε σαν λαός, αλλά πάντα πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και γι' αυτό έχουμε ανταπεξέλθει. Έχουμε περάσει από πάρα πολλές δύσκολες συγκυρίες, βγήκαμε νικητές, έχουμε επανέλθει στην κανονικότητα και θεωρώ ότι πρέπει για τα παιδιά μας, για τους νέους που έρχονται, να έχουμε συνεχώς το όνειρο, την αισιοδοξία και να πιστεύουμε στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά.